Υπόμνημα με τις βασικές διεκδικήσεις του Δήμου Αρταίων παρέδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης σε συνεργάτες του Πρωθυπουργού που επισκέφθηκαν την Άρτα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του διαλόγου για το αναπτυξιακό συνέδριο της κυβέρνησης που θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο 23 και 24 Οκτωβρίου. Στο υπόμνημα συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα του Δήμου Αρταίων για την δημιουργία γεωπονικής σχολής πανεπιστημιακού επίπεδου στην Άρτα, την εξασφάλιση χρηματοδότησης ποσού 50 εκατομμυρίων ευρώ για τα απαραίτητα έργα διευθέτησης της κήτης του ποταμού Αράχθου και αντιπλημμυρικής προστασίας, την παραχώρηση του Δήμου Αρταίων του στρατοπέδου Παπακώστα, ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένας αθλητικός πολυχώρος στη συγκεκριμένη περιοχή. Καταρχήν να πω ότι σαν διαδικασία, αυτή είναι μια πολύ καλή διαδικασία με την έννοια ότι θα ακουστούν οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς και θα γίνουν και προσυνεδριακά συνέδρια, αλλά θα το κρίνουμε και αυτή την όλη διαδικασία αν έχουμε αποτελέσματα σε αυτά που οι φορείς εμείς αιτηθήκαμε, αν πραγματικά λυθούν κάποια προβλήματα ή ήταν απλά μόνο για να το κάνουμε. Εμείς ως πρώτο αίτημα στους συνεργάτες του Πρωθυπουργού όταν κληθήκαμε χθες βάλαμε την ίδρυση γεωπονικής σχολής στην Άρτα. Είναι ένα αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει ή τώρα ή ποτέ, λέω εγώ, γιατί έχουν οριμάσει όλες τις συνθήκες. Υπάρχει στο επιχειρησιακό σχέδιο του Πανεπιστημίου η ίδρυση γεωπονικής σχολής, άρα πρέπει να γίνει και στην Άρτα. Και γιατί στην Άρτα? Γιατί υπάρχει ο κάμπος της Άρτας, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή, υπάρχει το ΤΕΗ που έχει σύγχρονες υποδομές και είναι και φοιτικής και ζωικής κατεύθυνσης. Άρα νομίζω ότι πλέον η καλύτερη επιλογή είναι να είναι εδώ, στα πλαίσια και της αποκέντρωσης, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου, αλλά και τώρα λόγω και της αιώνιας οδού που μίκρινει η απόσταση, άρα δεν είναι τίποτα να συζητάμε. Και πραγματικά αυτή είναι η πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού συγκεκριμένα, αν θέλει να το κάνει ή όχι. Γιατί έχουμε επιδιώξει κατά καιρούς και να βρεθούμε με τον κύριο Γαβρόγλου, τον Υπουργό, δεν μας δέχτηκε, και αν θέλετε ότι η περιραίωση ατμόσφαιρα και αυτό που εμείς λαμβάνουμε, και δεν ξέρω αν είναι σωστή η κρίση μας ή όχι, είναι ότι αν δεν γίνει τώρα με τον αρτινό Πρωθυπουργό για να το εξαγγείλει σε αυτό το συνέδριο, δεν θα γίνει στην Άρτα, και αυτό μακάρι να βγω εγώ ψεύτης. Ένα θέμα ήταν αυτό. Και γιατί αυτό το πράγμα θα ενισχύσει και την τοπική οικονομία. Αυτό πέρα θέλουμε να έρθουν εδώ φοιτητές πάρα πολύ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τοπική μας οικονομία. Δεύτερο αίτημα ήταν το μεγάλο έργο της οριοθέτησης, το οποίο έχει μπει σε μια σειρά όσον αφορά τη μελέτη που δημοπρατήθηκε από τη ΔΕΛΤΑ 7. Πρέπει να υπεταχύνουν τις διαδικασίες, και αυτό είναι αρμοδιότητα καθαρά του Υπουργείου Υποδομών και Γενετικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, η δική του υπηρεσία που τρέχει την όλη διαδικασία. Άρα πρέπει να επιταχυνθεί και όλες αυτές οι διαδικασίες των ενστάσεων κάποια στιγμή να τελειώσουν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη. Από εκεί και πέρα, επειδή και η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως γνωρίζουμε και μας έχουν πει και οι βουλευτές οι προηγούμενοι που ήταν, και οι τωρινοί έχουν αφήσει κάποια χρήματα για να γίνουν τα απαραίτητα έργα διευθέτησης κήτης του ποταμού και της αντιπλημμυρικής προστασίας της Άρτας, από το Πουρνάρι μέχρι τον Αυρακικό κόλπο, θα πρέπει αυτά τα χρήματα που είναι της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, υπολογίζουμε σύμφωνα βέβαια και τη μελέτη που θα δείξει τι έργα θα χρειαστούν, να μπορέσουν να κρατηθούν στο ΕΣΠΑ για να γίνουν αυτά τα έργα. Μόλις ολοκληρωθεί δηλαδή η μελέτη, να γίνουν αυτά τα έργα και να μην μας τα πειράξουν από τους κωδικούς εκεί που υπάρχουν. Τρίτο θέμα ήταν το στρατόπεδο Παπακώστα, που υπάρχει μια διαχρονική διεκδίκηση από το Δήμο Αρταίων, σύμφωνα με την αλληλογραφία εδώ πέρα που βρήκαμε στο σχετικό φάκελο, εδώ και 15-20 χρόνια το διεκδικείο Δήμο Αρταίων. Αυτός ο χώρος στο Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο του Δήμου Αρταίων είναι χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο χώρος των διοικητηρίων για να γίνουν τα κτίρια, είτε λέγονται της Νομαρχίας, είτε λέγονται του ΙΚΑ, είτε τα δικαστήρια, είναι εκεί που είναι τα δικαστήρια σε εκείνη την περιοχή. Άρα και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το αξιολογήσουμε κάποια στιγμή. Απ' την άλλη, και γιατί το λέω, γιατί εμείς προτείνουμε σε αυτό το χώρο να το πάρει ο Δήμος Αρταίων, όπως έχουν παραχωρηθεί και άλλα οικόπεδα ανά την Ελλάδα, και να κάνει ένα κέντρο σκοποβολής, γιατί με αυτόν τον τρόπο το κέντρο σκοποβολής θα εξυπηρετήσουμε πολλές χρήσεις. Θα εξυπηρετήσουμε καταρχήν το πεδίο βολής του στρατοπέδου, που όλα αυτά τα χρόνια συζητούσαν να μεταφερθεί το πεδίο βολής από εκεί, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί μια κατάλληλη περιοχή, γιατί θέλει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα μπορέσουμε έτσι να δώσουμε μια δυνατότητα στα μέλη του κυνηγητικού συλλόγου στην Άρτα, που είναι και δικό τους αίτημα και εμείς το έχουμε εκφράσει μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα, να έχουμε ένα χώρο για αυτούς. Αλλά μπορούμε παράλληλα με αυτό να στηρίξουμε και την τοπική μας οικονομία, γιατί θα έρθουν και άλλοι πολλοί στο χώρο αυτό για να κάνουν τη σκοποβολή τους. Θα μπορούμε να φτιάξουμε γήπεδα mini golf, μπορούμε να φτιάξουμε γήπεδα bowling, άλλες χώρους αναψυχής. Άρα θα είναι μια πολύ καλή επένδυση αθλητική, όπως προβλέπεται στο γούπου σου, το οποίο θα ενισχύσει και την τοπική μας οικονομία. Απ' την άλλη, όμως, δεν θα ήμασταν και αντίθετοι αν θέλει τόσο σόν και καλά εκεί να φτιάξει ένα κτίριο περιφέρεια, να πάει και εμείς προτείνουμε κάτι που θα έχει ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία, και το λέει και το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο.
Ένα ακόμα αίτημα αποτελεί για το Δήμο Αρταίων η ενεργοποίηση του προγράμματος ΑΝΑΣΑ που αφορά την ανάδειξη, ανάπτυξη και θωράκιση του αμβρακικού κόλπου, η συνέχιση των εγκυοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας, όπως επίσης και η χρηματοδότηση της κατασκευής του επιχειρηματικού πάρκου μέσα από το ΕΣΠΑ. Ενημερώσουμε για το επιχειρηματικό πάρκο, που ένα αίτημα διαχρονικό και αυτό από το 1976 δεν μπόρεσε ποτέ να επιληθεί. Βρέθηκε η έκταση του, η δημοτική έκταση στη θέση Κρεκούκια, μαζί με την περιφέρεια Επίρου που μας έδωσε τα χρήματα για τις μελέτες και το επιμελητήριο Άρτας. Έχουμε συνάψει προγραμματική σύμβαση για να κάνουμε τις αναγκαίες μελέτες. Θα βγει πρόσκληση του ΕΣΠΑ στην αρχή του έτους. Αυτό που ζητήσαμε στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης, γιατί αυτό μας έκανε και εισαγωγή ο συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να συμβαίνει σε όλη τη χώρα, θα πρέπει να βάλουν ένα κριτήριο, όπως λέμε στις προσκλήσεις on-off, δηλαδή όταν θα πρέπει να δώσουμε χρήματα με προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές που δεν έχουν επιχειρηματικό πάρκο. Γιατί μέχρι στιγμής, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, το Υπουργείο θα βγάλει μια πρόσκληση που θα λέει να κάνει εξυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων. Αυτό είναι άδικο. Δεν είναι ισόρροπη ανάπτυξη. Άρα, τι ζητάμε? Θέλουμε να μας βάλει προτεραιότητα όταν είμαστε εμείς όριμοι για να κάνουμε τις μελέτες για να γίνει και στην Άρτα τα αναγκαία έργα υποδομής για το επιχειρηματικό πάρκο. Άλλο ένα ζήτημα που βάλαμε ήταν η παραχώρηση των δημόσιων παραποτάμιων εκτάσεων στο Δήμο Αρταίων. Έχουν παραχωρηθεί κάποιες, είναι του Δημοσίου και έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει εξ ολοκλήρου να παραχωρηθούν, όχι να μας τη δώσουν κατά χρήση, αλλά κατά κυριότητα, γιατί εδώ υπάρχουν και κάποιες ιδιωτικές εκτάσεις που ξεφυτρώνουν και δεν νομίζω ότι τώρα μέσα στην Κήτη του ποταμού υπήρχε κάποιος μια έκταση. Αυτά, εντάξει, να μην το σχολιάσουμε τώρα πώς έγινε και πώς συνέβηκαν. Εμείς σαν αρτινή κοινωνία, σαν εδώ η αυτοδιοίκηση του τόπου, μπορεί να περιφρουρήσει καλύτερα τις εκτάσεις αυτές, γιατί μόλις τελειώσει η οριοθέτηση του ποταμού Αράκθου και αν υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις, εμείς θα προβούμε σε απαλωτριώσεις, θα μπορέσουμε να κάνουμε τα εκείνα τα έργα δίπλα στο ποτάμι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την παρόχθια αυτή περιοχή. Ζητήσαμε επίσης, προσθέτω ο κ. Τσιρογιάννης, τη μείωση της τιμής των διοδίων στην Ιόνια Οδό και στην Εγνατία, καθώς και στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ακόμα τη δημιουργία στην Άρτα γραφείου του ΕΛΓΑ και του ΟΓΑ, καθώς και τη δημιουργία των απαραίτητων προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης στην Άρτα, η οποία διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας πανελλαδικά. Ένα άλλο ζήτημα ήταν το δωρεάν ρεύμα, που το έχουμε εξαγγείλει και εμείς ότι θα το διεκδικήσουμε και ήδη προετοιμαζόμαστε να πάρουμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Τους είπαμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η απόφαση για τα μικρά υδροηλεκτρικά μέχρι 15 ΜΒ για τα έργα ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι το παράδειγμα της Μπαντάνασας. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Άρα, τι ζητάμε? Ζητάμε για το. Επειδή εμείς φιλοξενούμε υδροηλεκτρικό έργο που είναι πάνω από 15 ΜΒ, το Πουρνάρι 1 και το Πουρνάρι 2, που αν θέλετε επηρεάζει περισσότερο είτε το μικροκλίμα της περιοχής ή γενικότερα υπάρχουν κατά καιρούς επιπτώσεις στην κατάτη περιοχή του φράγματος, είτε με τις πλημμύρες, με ζημιές σε ιδιωτικές περιοχές. Ζητήσαμε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα πάνω από 15 ΜΒ, γιατί μετά θα μπορούν οι πολίτες της Άρτας να έχουν δωρεάν ρεύμα μέχρι τα 2.000 κιλοβατόρες ή από 2.000 κιλοβατόρες μέχρι 3.000, θα είναι το 50%. Άρα νομίζω ότι λογικό είναι ως αίτημα, τι 14,9, τι 15,1 και πόσο μάλλον σε ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό. Και ένα τελευταίο, το οποίο είναι και ανέξοδο αλλά πολύ σημαντικό για μας, είναι η αναγραφή της λέξης Άρτα στις πινακίδες στην Ιόνια Οδό ή στην Εγνατία όπου μπορούμε ή στην Ολύμπια, αλλά κυρίως στην Ιόνια Οδό, γιατί αν μπείτε από το Αντίριο μέχρι την Άρτα, η μοναδική πινακίδα που λέει Άρτα είναι όταν βγαίνει στην έξοδο εδώ στην Κυράτσα. Είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν από τη μία μπορεί να σου πει άκρος τυπικά ότι δεν προβλέπεται, όπως μας απάντησαν πολύ ξερά και αποξιωτικά θα έλεγα, η νέα οδός, γιατί είναι μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ένα αίτημα λογικό. Θέλω να το δει αυτό ο αρμόδιος υπουργός για να μπορέσει να υπάρξει συμπληρωματική σήμανση πάνω σε αυτό, αλλά και να συμπληρώσουν και το ΣΕΑ στην Καμπή, που έχουμε πάρει αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι το ΣΕΑ σε μια δημοτική έκταση της Καμπής και λέγεται ΣΕΑ Φιλιππιάδας. Άρα ή θα γίνει ΣΕΑ Καμπής ή ας γίνει ΣΕΑ Καμπής Παύλα Φιλιππιάδας. Είναι κάποια θέματα που δεν κοστίζουν αλλά μπορούν να το λύσουν για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι σε αυτά είναι που θέσαμε τα ζητήματα. Είναι θέματα τα οποία μπορούν εύκολα να τα κάνουν και είναι πάρα πολύ σημαντικά για την περιοχή μας και κάποια δεν κοστίζουν και χρήματα. Άρα είναι πολιτικές αποφάσεις και εδώ θα είμαστε εμείς αυτοί που θα επικροτήσουμε αν μετά το συνέδριο κάποια πράγματα από αυτά γίνουν. Αλλά το σημαντικότερο για μας, και το τονίζω πάλι, γιατί
είναι ή τώρα ή ποτέ, είναι η ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα. Εάν δεν το κάνουν, πάνε να πει ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προτεραιότητα την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Είναι πολιτικό. Ό,τι άλλο μας πούνε, πάνε να πει ότι δεν θέλουν να το κάνουν.